μαζευτήκαμε γιατί θέλουμε σε αυτά τα παιδάκια να στείλουμε ένα μήνυμα που περνάνε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Θέλουμε να τους δείξουμε ότι τα Ελληνόπουλα και τα παιδάκια και της ηλικίας σας σκέφτονται αυτά τα παιδιά, προσπαθούν να νιώσουν αυτό που περνάνε, ακόμα και αν είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε τι περνάνε ακριβώς. Θέλουμε να τους στείλουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε δίπλα σας, ότι θέλουμε να είμαστε μαζί, ότι θα στέλνουμε στα σχολεία μας, ότι θα στέλνουμε στους χώρους που παίζουμε, να παίξουμε μαζί, να είμαστε ένα. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, κάπως να δείχνουμε ότι αυτά τα παιδιά έρχονται, π.χ. ας πούμε, μια θάλασσα, μια βαρκούλα, μια βάρκα που να δείχνει, ας πούμε, ότι αυτά τα παιδιά... Γιατί, όπως είπαμε πριν, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά έχουν έρθει με αυτόν τον τρόπο στη χώρα μας, αν όχι όλα. Ναι. Θέλω να κάνουμε και μια φυσκούτη βάρκα. Α, λες να είναι από εκείνες, δεν το σκέφτηκα. Μια χαρά. Και θα τα γεμίσουμε μετά. Τώρα κάνω εγώ το απλό. Τα μεγάλη είναι αυτά, έτσι όπως τα έκανα. Απλά τα κάνω τώρα, να μην δυσκολευτούμε. Και θα κάνω έτσι κάπως, ας πούμε. Και θα έχουμε... Πέντε λεπτά. Λεπτούλη κάνω το, μην το χάσει πολύ κοντρό, θα το βάψουμε κιόλας μετά. Ναι, έτσι θα πει. Άμα θέλεις, πες μου. Θες να με ρωτήσεις κάτι? Πώς θα τα κάνω. Μιλ, κοίτα π.χ. Σαν τα σκουλικάκια. Έτσι, ας πούμε. Για να φανεί ότι είναι θάλασσα. Δεν τα αφήνουμε και έτσι. Εγώ λέω να τα βάψουμε. Εντάξει, λέει έτοιμο.